Σκέφτομαι μετά που θα φύγω, εκεί που έχετε βάλει αυτό το μνημείο, το Ιου Ιου Ιου. Μια και μου κάνατε ερωτήσεις ιστορικής ακρίβειας, ναι. Φαντάμαι εσείς, γιατί σας είδα, είστε διαβασμένοι, δεν το συζητάω αυτό. Το σπουδάζω. Όχι, όχι, μ' αρέσει. Όχι, με φοιτητή μόνο, μ' αρέσει. Καταλαβαίνεις πολύ καλά ότι αυτή η φράση που έχετε βάλει μπροστά στο μνημείο του Σόρα. Δεν υπάρχει στα ελληνικά αυτή η φράση. Το Ιου 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 που έχετε βάλει το μνημείο. Δεν το ξέρω, δεν θέλω να σχολιάσω. Δεν θέλω να σχολιάσω τώρα. Έχετε βάλει στο μνημείο τη ΕΡΤ για του ανύπαρκτου νεκρού τη ΕΡΤ. Μην το λέτε, μια ανύπαρκτη φράση στα αρχαία ελληνικά. Κύριε Γεωργιάδη, μισό λεπτό, Μάριο, μισό λεπτό. Κύριε Γεωργιάδη, εγώ δεν ήμουν στην ΕΡΤ. Δεν ήμουν στην ΕΡΤ, ήμουν σε άλλο μαγαζί. Αλλά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν γνωστούς. Ναι, κύριε Γεωργιάδη, μη γελάτε τώρα με αυτό το συγκεκριμένο. Γιατί ήταν η κυβέρνηση Σαμαρά και ήσασταν πεθαμένος από την κυβέρνηση Σαμαρά και δεν το δέχομαι. Ακόμα και τους εχθρούς. Πεθαμένος από την κυβέρνηση Σαμαρά δεν υπάρχει. Ακόμα και οι εχθροί σέβονται τους νεκρούς, κύριε Γεωργιάδη. Δεν υπάρχει νεκρός στην ΕΡΤ. Μην το λέτε, κύριε. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του μαύρου στην ΕΡΤ. Εγώ αυτό δεν το πιστεύω και το ξέρω. Αμφιβητώ. Δεν ήμουν εδώ. Δεν ήμουν εδώ. Δεν το πιστεύω και το αμφιβητώ. Όμως. Γνωρίζετε την πορεία μου. Λέω... Ήμουν στον Αντένα δεν τότε. Δεν ήμουν εδώ. Λέω... Δεν γνωρίζω όμω ότι πέθαναν άνθρωποι. Αλλά σε κάθε περίπτωση. Δεν το πιστεύω και το αμφιβητώ. Αλλά σε γνωρίζω κάθε. Γνωρίζω ότι πέθαναν άνθρωποι. Σα το λέω εν τιμή. Εν τιμή και πέρα. Δεν το πιστεύω και το αμφισβητώ. Όμω. Μην αμφισβητείτε όλο τον κόσμο. Όμω. Σε κάθε περίπτωση. Θα ήταν χρήσιμο και σκόπιμο για εσάς που αγαπάτε την ΕΡΤ και που έχετε αυτή την άποψη. Αγαπάμε τη δημόσια τηλεόραση. Δεν είναι. Είναι η δημόσια τηλεόραση. Αφήστε να ολοκληρώσω. Και πέστε μου. Στο μνημείο που βάλατε απ' έξω, πηγαίνετε να βγάλετε αυτή τη φράση, σας λέω. Γιατί αυτή η φράση που έχετε βάλει στο μνημείο σας είναι φτιαγμένη για να βγάλει τη δημόσια τηλεόραση, όπως βλέπετε. Είναι ένα πολύ φιλόξενο μαγαζί. Είναι ένα πολύ φιλόξενο μαγαζί. Υπάρχει η ευχέρεια ο καθένας να διατυπώσει και να πει τις απόψεις του. Αλλά ξέρετε κάτι, εχθές είχαμε και μια επέτειο από το κλείσιμο και το μαύρο που έριξε μια κυβέρνηση στην οποία συμμετείχατε. Οπότε, εν πάση περιπτώσει, να πάμε μπροστά. Η κυβέρνηση δεν έπεσε. Δεν είπαμε ότι έπεσε μαύρο. Έπεσε το μαύρο από την κυβέρνηση. Βεβαίως. Ας πάμε μεν μπροστά, αλλά μην ξύνουμε και τις πληγές κάποιων ανθρώπων. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εάν έχει υποστεί bullying μία δημοσιογράφος δημόσιας τηλεόρασης, είναι ζήτημα ελευθεροτυπίας και πρέπει να διερευνηθεί. Ναι, κοιτάξτε κύριε Γεωργιάδη, ελευθεροτυπία. Και θα το πω, δεν μπορώ να το πω. Είτε. Εντάξει. Το μέγιστο αγαθό τη ελευθεροτυπία είναι να μην υπάρχει μαύρο. Καθένα έχει και σήμερα είναι μαύρο, ναι, εντάξει. Πάμε. Εγώ δεν έχω αντίρρηση. Θα ξανάρθετε γιατί δεν προλάβαμε. Όταν με καλείτε, δεν με καλείτε συχνά στην ΕΡΤ. Όταν με καλείτε, όχι, όχι, όχι. Πρέπει να είναι όλοι. Δεν έχω παρά. Όπα, θέλω να πω κάτι. Τώρα θα βλέπετε και ΕΡΤ αναγκαστικά γιατί φαντάζομαι θα βλέπετε ποδόσφαιρο. Θα το πούμε σε άλλους. Οπότε θα μπει στην επιλογή. Θα το πούμε και σε όλους γιατί υπάρχει.